Jean. Blanchine, the legend lives on. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την ΕΤΕΝΑ. Απόλυτα ικανοποιημένος είναι ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου από τις διήμερες επαφές του στις Βρυξέλλες, όπου έγινε η διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε επανειλημμένα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Bill Clinton, που άκουσε προσεκτικά τις απόψεις του για την κρίση στη Βοσνία, την κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο και το Κυπριακό. Στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ διακήρυξαν πως άρχισε νέα εποχή για την Ατλαντική Συμμαχία και την αρχήρα φιλίας και ειρήνης στις χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας. Δεν κατάφεραν όμως να συνεννοηθούν στο θέμα του εμφύλιου πολέμου στη Βοσνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Bill Clinton πήγε στην Πράγα και θα προσπαθήσει να πείσει ανήσυχους ηγέτες χωρών της Ανατολικής Ευρώπης πως όσα υιοθέτησε το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην Ευρώπη δεν θα τα αφήσει στο περιθώριο. Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επανέλαβαν την απειλή για αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Σέρβων της Βοσνίας. Στόχος να επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο του Σαράγεβου που πολιορκείται. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες για το πόσο είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν στρατιωτική δράση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στο Σαράγεβο, όπου οι πάντες αγνώρισαν την απειλή του ΝΑΤΟ για αεροπορικές επιθέσεις. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επέκρινε τους μουσουλμάνους ως υπεύθυνους για τον νέο γύρο βίας στην πρωτεύουσα της Βοσνίας. Η απεσταλμένη μας της Βρυξέλλης, Αγγελική Αγγελοπούλου, κάνει τώρα μια σφαιρική εκτίμηση για όσα έγιναν σήμερα στην Βελγική πρωτεύουσα. Κατά το ίμιση περίπου ξεπέρασε τον προγραμματισμένο χρόνο του το γεύμα εργασίας των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο πρόεδρος Κλίντον, τακτικός όπως αποδείχτηκε αναγνώστης των άρθρων του Ανδρέα Παπανδρέου, θέλησε να πληροφορηθεί αναλυτικά τις θέσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα Βαλκάνια αλλά και για την Ρωσία, το Μεσανατολικό και το Κυπριακό. Ήταν η δεύτερη φορά μετά το χθεσινοβραδινό δείπνο των 12 ηγετών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε την ευκαιρία και αυτή τη φορά απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο Κλίντον να μιλήσει για την κρίση στη Γιουγκοσλαβία και να αναπτύξει διεξοδικά τις ελληνικές θέσεις τόσο για την εξέλιξη των Έλληνο-Αλβανικών σχέσεων αλλά και για την διευθέτηση του προβλήματος με τα Σκόπια, τονίζοντας ότι αντί σχεδόν όλοι να πιέζουν την Ελλάδα, πρέπει να αναπτύξουν πρωτοβουλίες ώστε να υποχωρήσει ο Γκλιγκόροφ. Αναλυτική ήταν επίσης η παρουσίαση της ιστορίας και των προοπτικών επίλυσης του Κυπριακού. Σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από την ελληνική αντιπροσωπεία, ο πρόεδρος Κλίντον υπενθύμησε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει προεκλογικά για την επίλυση του προβλήματος, υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί ο ίδιος προσωπικά, καθώς όπως είπε, είναι καιρός να βρεθεί λύση, να μην παραταθεί άλλο η εκκρεμότητα που δημιουργεί γενικότερα προβλήματα. Στα μεγάλα θέματα της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ευρώπη, στο θέμα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και των μέτρων για την αντιμετώπιση της, αλλά και στα ιδιαιτέρου ελληνικού ενδιαφέροντος προβλήματα, επιβεβαιώνεται στη διάρκεια του διημέρου στις Βρυξέλλες ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλίνουσες απόψεις. Αυτό προϊονίζει αρμονική διμερή συνεργασία και δημιουργεί ελπίδες για αποτελεσματική αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων, καθώς η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι στις σημερινές συνθήκες, με βάση τους συσχετισμούς και εν μέσω της ρευστότητας που υπάρχει στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ένα καλό επίπεδο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο ισορροπίας και σταθερότητας. Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τις εργασίες και τις διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες εξέφρασε ο υφυπουργός τύπου Τηλέμαχος Χιτήρης, τονίζοντας ότι ήταν ένα πλήρως επιτυχημένο διήμερο και για την ελληνική προεδρία και για την προώθηση των εθνικών μας θεμάτων. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε να αποφύγουμε την εμπλοκή της Ελλάδας στη Γιουγκοσλαβική κρίση. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Bill Clinton, όταν ρωτήθηκε τι μέτρα παίρνει το ΝΑΤΟ για να προστατεύσει την Ελλάδα από τους κινδύνους που αντιμετωπίζει τόσο στα βόρεια όσο και στα ανατολικά σύνορά της. Ο πρόεδρος Clinton είπε ακόμη ότι έχουν σταλεί 300 στρατιώτες στα Σκόπια για να αποφευθεί η επέκταση της κρίσης. Περισσότερα στην ανταπόκριση της Αγγελικής Αγγελοπούλου. Η συνάντηση Bill Clinton, Jacques Delors και Ανδρέα Παπανδρέου στις Βρυξέλλες είχε ως κύριο θέμα την συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι το άνοιγμα προς Ανατολή. Τα τείχη του ψυχρού πολέμου έπεσαν και δεν πρόκειται ξανά να στηθούν.
σε ό,τι τουλάχιστον αφορά τη Δύση, την Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπιλ Κλίντον, απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης στη Βοσνία εξαρτάται αποκλειστικά από την συμπεριφορά των Σέρβων της Βοσνίας. Οι τρεις ηγέτες βρέθηκαν σύμφωνοι στην ανάγκη να γίνουν προσεκτικά βήματα για την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Είναι μια ευφιέστατη, πραγματικά, σύλληψη το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε για αμυντικά θέματα. Η άμεση συμμετοχή των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα θα ήταν επιζήμια, είπε ο Ζακ Ντελόρ. Τόνισαν όμως ότι αυτό δεν εμποδίζει τη συνεργασία τους και την ανάγκη να ανοίξει η αγορά προς τις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου ανέπτυξε με κάθε λεπτομέρεια το πρόβλημα της Κύπρου στον Αμερικανό Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και αυτός δήλωσε πως οι προεκλογικές του δεσμεύσεις ισχύουν και πως μόλις επιστρέψει από τη Μόσχα θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Και τις αντιδράσεις στην Κύπρο μας ενημερώνει ο Παύλος Παύλου. Η ικανοποιημένη είναι η κυπριακή κυβέρνηση από τον τρόπο που έθεσε και προέβαλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου τη δυνατότητα σύνδεσης της Κύπρου με το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο διεύρυνσης της συμμαχίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιαννάκης Κασουλίδης δήλωσε ωστόσο ότι η Κύπρος δεν σκοπεύει αυτή τη στιγμή να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τα πολιτικά κόμματα αντέδρασαν έντονα όσον αφορά το θέμα των Σκοπίων. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για άλλη μια ευκαιρία που αφέθηκε να πάει χαμένη στο θέμα των Σκοπίων. Η Πολιτική Άνοιξη μιλάει για αποτυχία του Πρωθυπουργού και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα ζητά οι εξελίξεις στο ΝΑΤΟ να συζητηθούν στην προημερησία της διατάξεως συζήτησης στη Βουλή την επόμενη Δευτέρα. Μας ενημερώνει ο Νίκος Μελέτης. Άλλη μια ευκαιρία αφέθηκε να πάει χαμένη στο θέμα των Σκοπίων, τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, καθώς σε καμιά επίσημη δήλωση στις Βρυξέλλες δεν αναφέρεται το θέμα των Σκοπίων. Η κυβέρνηση θελημένα έχει υποβαθμίσει το Σκοπιανό, συνεχίζει η ανακοίνωση, ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ως θετική τη δήλωση Κλίντον για το Κυπριακό. Το Γραφείο Τύπου της Πολιτικής Άνοιξης με ανακοίνωσή του τονίζει ότι η έλλειψη συγκεκριμένου αποτελέσματος για το Σκοπιανό φωτογραφίζει την αποτυχία του Πρωθυπουργού, ενώ για το Κυπριακό επισημαίνει ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις, αλλά χρειάζεται πραγματική πρόοδος. Το Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για εξελίξεις που θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη, τονίζει την ανάγκη λήψης πρωτοβουλειών για τη δημιουργία συλλογικού συστήματος ασφάλειας στα Βαλκάνια και ζητάει εξελίξεις στο ΝΑΤΟ να τεθούν στην προημερεσία διατάξεως συζήτησης στη Βουλή στις 24 Ιανουαρίου. Ο συνασπισμός εξέφρασε τέλος την αντίθεσή του με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς και με το ενδεχόμενο αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βοσνία και δηλώνει ότι θα αγωνιστεί για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα συλλογικής ασφάλειας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Βενιζέλος, απαντώντας σε σχετικές ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας και της Πολιτικής Άνοιξης, δήλωσε τα εξής. Η στάση της αντιπολίτευσης είναι δυστυχώς κατώτερη των περιστάσεων, ενώ υποδηλώνει πλήρη άγνοια τόσο ως προς τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες, όσο και ως προς τις σχετικές διπλωματικές διαδικασίες. Η αντιπολίτευση είχε την ευκαιρία να εκφράσει και αυτή την ικανοποίησή της για τον χειρισμό των θεμάτων στο ΝΑΤΟ και για την πρώτη εμφάνιση της ελληνικής προεδρίας στην Διατλαντική Συνάντηση Κορυφής και για την ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία που είχε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αναπτύξει διεξοδικά τα μείζωνα εθνικά ζητήματα των Σκοπίων και του Κυπριακού στο πιο υψηλό επίπεδο και με τον πιο επίσημο τρόπο κατά τις συζητήσεις του με τον πρόεδρο Κλίντον, παρουσία και του πρόεδρου Ντελόρ. Αντί για αυτό, η αντιπολίτευση προτίμησε να μεμψημυρίσει με προκατασκευασμένες προφανώς ανακοινώσεις, επιδιδόμενη σε μια περίεργη ενδοαντιπολιτευτική πλειοδοσία που βρίσκεται εκτός κλίμακος. Η υιοθέτηση από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες του Αμερικανικού Σχεδίου Συνεργασία για την Ειρήνη στοχεύει στο να συνδέσει τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με το ΝΑΤΟ και είναι σίγουρα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Κόζιρεφ. Μερικές ακόμη αντιδράσεις, ακούμε την Άννα Παπασωτηρίου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι, δήλωσε απόψε πως θα υποστήριζε αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Βοσνία αν του το ζητούσαν οι υπεύθυνοι για τις στρατιωτικές, ανθρωπιστικές και πολιτικές υποθέσεις του ΟΗΕ. Στα Τύρανα, ο Αλβανός πρόεδρος Σαλί Μπερίσα δήλωσε πως η χώρα του χαιρετίζει το σχέδιο συνεργασία για την Ευρώπη. Είπε επίσης πως τώρα ελπίζει η Αλβανία να γίνει πλήρες μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Στο Βουκουρέστι, ο Ρουμάνος πρόεδρος Ιων Ιλιέσκου χαρακτήρισε το νατοϊκό σχέδιο ιστορική απόφαση. Είπε επίσης πως είναι στοιχείο για την ενίσχυση της ασφάλειας της Ρουμανίας και άλλων χωρών στην περιοχή. Και η Ουκρανία εκτίασε το σχέδιο του ΝΑΤΟ ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ανακοίνωση της Ουκρανικής κυβέρνησης αναφέρει πως η χώρα θα πάρει μέρος σε όλους τους τομείς του σχεδίου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον, θα συναντήσει έκρηχνη πολιτική κατάσταση κατά την επίσκεψή του στη Ρωσία. Ήδη σήμερα επικράτησε χάος στην πρώτη συνεδρίαση του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Παρόντες όλοι και πρώτος ο εθνικιστής που έχει προκαλέσει Δύση και Ανατολή με τα σχόλιά του, Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι. Ρένα Δημητρίου όμως μεταφέρει στη Μόσχα.
Ο Βλαντίμιρ Ζιρινόφσκι αποφάσισε μια ακόμη φορά να κάνει αισθητή την παρουσία του με δηλώσεις στους δημοσιογράφους στα διαλύματα της συνεδρίασης του Ρωσικού Κοινοβουλίου. Ο Ρώσος εθνικιστής άφησε να εννοηθεί πως επιδιώκει να αποκτήσει τον έλεγχο όλων των σημαντικών κοινοβουλευτικών επιτροπών, με στόχο να επηρεάζει τα πολιτικά πράγματα της χώρας του. Ο Ζιρινόφσκι τόνισε πως δεν επιθυμεί τη θέση του Προέδρου του Κοινοβουλίου, αλλά του Προέδρου Ειδικής Επιτροπής για τα εξωτερικά θέματα. Γεγονός είναι πάντως πως το Κοινοβούλιο επικράτησε χάος και οι βουλευτές διαφωνούσαν ακόμη και για τα πιο απλά πράγματα, όπως για την ώρα του διαλύματος και για τη διάρκεια του. Την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, δηλαδή της Άνω Βουλής, κήρυξε ο Ρώσος Πρόεδρος Μπορίς Γέλτσιν, που έμεινε μακριά από τα τεκτενόμενα. Φανερά εκνευρισμένος ήταν ο υποστηρικτής του και αρχιτέκτονας των μεταρρυθμίσεων Γκεγκόρ Γκαϊντάρ. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη οι εμπόλεμοι συνεχίζουν να ψηφούν τις απειλές αλλά και τις προσπάθειες της Δύσης για τον τερματισμό του πολέμου. Το ερώτημα που τίθεται πια είναι πόσοι θα βγουν ζωντανοί από αυτό το αιματοκύλισμα. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στους νέους σφοδρούς βομβαρδισμούς που δέχτηκε και σήμερα το Σαράγεβο. Οι οβίδες έπεφταν βροχή στη βοσνιακή πρωτεύουσα, ιδιαίτερα κοντά στο κτίριο της τηλεόρασης. Οι ολόκληροι ανακοίνωσαν επίσημα πως πρώτοι οι μουσουλμάνοι επιτέθηκαν το πρωί στους Σέρβους. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ αποφάσισαν να κλείσουν μία ακόμη φορά το αεροδρόμιο της πόλης, τη μόνη οδό διαφυγής για τους κατοίκους της, όταν ρουκέτα έπληξε το διάδρομο. Η Βοσνιακή πρωτεύουσα συγκλονίστηκε και από οδομαχίες. Εξάλλου, σε πλήρη αποτυχία κατέληξαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Κροατών και Μουσουλμάνων. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός προειδοποιεί πως οι χαμηλές θερμοκρασίες στο Σαράγεβο θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι και ιδιαίτερα ηλικιωμένοι δεν καταφέρουν να πάνε στους ειδικούς καταβλισμούς του ΟΗΕ για να πάρουν λίγα τρόφιμα. Άγριες μάχες διεξάγονται και στην κεντρική Βοσνία, ιδιαίτερα γύρω από την πόλη Βιτές, που υπερασπίζονται απεγνωσμένα οι πολιορκημένες κροατικές δυνάμεις. Οι πολεμικοί ανταποκριτές κάνουν λόγο για μάχες σώμα με σώμα. Στη Σαμοθράκη, 4 στρατιώτες βρήκαν τραγικό θάνατο και 7 τραυματίστηκαν όταν ανατράπηκε το ρέος στο οποίο επέβαιναν. 2 αδελφές σκότωσε το μεσημέρι ένα 47χρονος βιοτέχνης στη Θεσσαλονίκη. Δράσης είναι ο Σπύρος Χαραλαμπίδης. Περισσότερο ακούμε από τη Μαρίνα Μαλατέστα. Κυρώθηκε απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση. Αργά το βράδυ άρχισε και η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Με το νομοσχέδιο αυτό επαναφέρεται το σύστημα της απλής αναλογικής στις συνεταιριστικές οργανώσεις αντί του πλειοψηφικού που είχε καθιερώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, συναντήθηκε το απόγευμα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγκον Κλέπς, με τον οποίο συζήτησε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών υποθέσεων. Ο κ. Κλέπς κάλεσε τον κ. Κακλαμάνη να επισκεφτεί την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Επίσης, χαρακτήρισε αξιόλογη την ελληνική προεδρία. Στη Σαμοθράκη, στρατιωτικό αυτοκίνητο ΡΕΟ ανατράπηκε λόγω βλάβης στο σύστημα των φρένων. Νεκροί είναι οι Κυριάκος Αφεντούλης, Γεώργιος Γόγος, Άγγελος Μουζάκης και Ιωάννης Χαλκίδης. Σοβαρά τραυματισμένοι είναι η Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Ιωάννης Κουφογιάννης, Κωνσταντίνος Λαζαρίδης. Ελαφρά τραυματισμένοι είναι η Θεόδωρος Κωνσταντίνου, Ιωάννης Μαμάης, Ευστάθιος Τσιμπλής, Γεώργιος Καριστογιάννης. Όπως προκύπτει από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής, η κυβέρνηση προτίθεται να δώσει αυξήσεις στο δημόσιο τομέα, οι οποίες θα καλύπτουν τον αναμενόμενο πληθωρισμό του 1994. Ο Υπουργός Εργασίας Ευάγγελος Γιαννόπουλος δήλωσε πως η εισοδηματική πολιτική για τους δημόσιους υπαλλήλους θα είναι ο άξονας στον οποίο θα κινηθούν και οι αυξήσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα είναι η υπαριθμόν ένα χώρα στη συμμετοχή σε μεικτές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Αυτό ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βουλγαρίας, κ. Καραμπάσεφ, που θα επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Ο Βούλγαρος αντιπρόεδρος δήλωσε ότι η Σόφια επιθυμεί ακόμη μεγαλύτερη ελληνική παρουσία στη βουλγαρική αγορά. Ως το τέλος της εβδομάδας πρόκειται να κατατεθεί η πρόταση κατηγορίας βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών μετά το πόρισμα των εφετών ανακριτών Νταφούλη Δαλιάνη. Στην πρόταση κατονομάζονται ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και η πρώην Υπουργός Πολιτισμού Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ δεν θα ζητηθεί η δίωξη του πρώην Υπουργού Μεταφορών Νίκου Γκελεστάθη. Η πρόταση θα συζητηθεί στη Βουλή στις 24 Ιανουαρίου. Σε αναμονή βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία εν ώψη της τελικής τάσης του ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα αυτό απασχόλησε έντονα τη Νέα Δημοκρατία σε αλλεπάλληλες συσκέψεις ηγετικών στελεχών της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΤΕΝΑ, ο κ. Μητσοτάκης θα διατυπώσει τη θέση του δημόσια στη Βουλή, αν κινηθεί η διαδικασία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Για το ίδιο θέμα, δηλώσεις έκανε και η Γενική Γραμματεύση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κ. Παπαρίγα. Όταν υπάρχουν στοιχεία, ακόμα και απλές ενδείξεις για υποκλοπές ή για άλλα ζητήματα, θεωρούμε ότι αυτά δεν πρέπει να κουκουλώνονται και πρέπει να ανοιχνεύονται και να δίνονται, να παίρνονται
αποφάσεις για αυτά τα ζητήματα. Προκλητικές δηλώσεις για όλο σχεδόν το φάσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ιδιαίτερα για το θέμα των μειονοτήτων έκαναν τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής του Τουρκικού Κοινοβουλίου που ήρθαν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν την εκδίκαση της αγωγής εναντίον των πρώην βουλευτών Σαδίκ και Φαϊκογλου. Την αγωγή έχουν καταθέσει τρεις δικηγόροι, ζητώντας να αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια από τους πρώην βουλευτές με αφορμή δηλώσεις που είχαν κάνει για τη μουσουλμανική μειονότητα. Ύστερα από διαπραγματεύσεις, ο Υφυπουργός Εμπορίου Αλέξανδρος Μπαλτάς και οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων συμφώνησαν οι αυξήσεις στα φάρμακα για το 1994 να είναι κάτω από τον πληθωρισμό και να κυμαίνονται από 4 έως 8%. Η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης υποχώρησε στην απέτησή της να δοθούν στους Παλαιστινίους 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα γύρω από την Ιεριχώ στο πλαίσιο του σχεδίου για την αυτοδιάθεσή τους. Αλλά όπως μας λέει η Άννα Παπασωτηρίου, ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ δεν είναι ικανοποιημένος. Ο Γιάσερ Αραφάτ πήγε στην Αλγερία και κατηγόρησε το Ισραήλ πως προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τη συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου του 1993 που προβλέπει αυτοδιάθεση για τους Παλαιστινίους στη λωρίδα της Γάζας και την Ιεριχώ. Ο Γιάσερ Αραφάτ ισχυρίστηκε πως το Ισραήλ επιδιώκει να μετατρέψει τα κατεχόμενα αραβικά εδάφη σε γκέτο των Παλαιστινίων. Πάντως στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες της Δύσης, Παλαιστίνοι δραστηριοποιήθηκαν και προσπαθούν να συγκεντρώσουν χρήματα για να ιδρυθούν 10 νέες Παλαιστινιακές πόλεις στη δυτική όχθη του Ιορδάνη και 3 στη λωρίδα της Γάζας. Οι Παλαιστίνοι ελπίζουν πως θα συγκεντρώσουν για αυτό το σκοπό 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αρχιφύλακας του 7ου αστυνομικού τμήματος του Πειραιά, Ευάγγελος Λαγογιάννης, ο οποίος χθες σκότωσε στο Μοσχάτο με το υπηρεσιακό του περίστροφο το δραπέτη του δημόσιου ψυχιατρίου Θεόδωρο Γιάκα, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ποινικής αγωγής Εμμανουήλ Ρασιδάκη. Εναντίον του Λαγογιάννη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως πέραν των ορίων άμυνας. Άλλες ειδήσεις από την Ελλάδα ακούμε τώρα από τη Μαρίνα Μαλατέστα. Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Υπουργού Δημήτρη Φατούρου είναι να εισαχθούν φέτος στα ΤΕΗ όσοι και πέρυσι. Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στη Μεσσηνία δεν ανησυχεί τους σεισμολόγους. Το επίκεντρό του ήταν στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Μεσσηνίας και Κρήτης. Οι έρευνες για τους σατανιστές δεν έχουν ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Παπαθεμελής στη μεσημβρινή συνέντευξη τύπου. Ο κ. Παπαθεμελής ανακοίνωσε επίσης και την ίδρυση νέας αστυνομικής υποδιεύθυνσης που θα ασχολείται με την τήρηση της τάξης στην Αττική. Ο Υφυπουργός Προεδρίας, αρμόδιος για θέματα τύπου Ευάγγελος Βενιζέλος, κάλεσε με επιστολή του τους υπεύθυνους των ραδιοτηλεοπτικών μέσων να σεβαστούν την δεοντολογία των ειδήσεων, ιδιαίτερα στο χειρισμό εγκλημάτων. Ομόφωνα, το Συμβούλιο Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωμοδότησε υπέρ της απονομής Χάριτος στον Ισοβίνητη Γιάννη Πετρόπουλο και τη μετατροπή της ποινής του σε κάθριξη 16 χρόνων και 9 μηνών. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο εισήχθη το πρωί ο Ισοβίτης Αρχιπραξικοπηματίας Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος τους τελευταίους 3 μήνες υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία για όγκο στην ροδόχο κύστη. Όπως διευκρίνησε ο πρόεδρος του νοσοκομείου, αύριο Γεώργιος Παπαδόπουλος θα υποβληθεί σε ενδοσκόπηση με νάρκωση. Αν δεν διαπιστωθεί τοπική υποτροπή ή κάποιο άλλο πρόβλημα, την Πέμπτη θα μεταχθεί στον Κορυδαλό. Μετά την απολογία τους στη δεύτερη τακτική ανακρίτρια Χανίων, προφυλακίστηκαν στις δικαστικές φυλακές ο πλοίαρχος Μάρκο Ριμπίση, 50 χρονών, και ο μηχανικός Ντένις Βίντμαρ, 39 χρονών, πλήρωμα της υποσημαία θαλαμιγού Gypsy Falcon, που την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν να μεταφέρουν 5.600 κιλά χασίς αρίστης ποιότητας. Ταξίδια στην Ευρώπη με φθηνότερα εισιτήρια προσφέρει στο τέλος Μαρτίου η Ολυμπιακή. Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου για τη χειμερινή περίοδο θα διανέμει από την ερχόμενη Δευτέρα στους δικαιούχους του εργατοϋπαλλήλους ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας. Το θεατρόφιλο κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει θεατρικές παραστάσεις μπορεί να προμηθεύεται τα εισιτήρια κάθε εργάσιμη ημέρα από τα κέντρα διανομής της εργατικής εστίας. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο βαφής υφασμάτων στο Παλαιό Ηράκλειο, ευτυχώς χωρίς θύματα. Οι ζημιές που προκλήθηκαν υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια δραχμές. Άνοιγμα στις αγορές του εξωτερικού επιχειρεί η Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης Αττικής με την έκθεση ειδών χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης που διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο του Όλπ στον Πειραιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν σήμερα θέσεις Κούρδων ανταρτών στα σύνορα με το Ιράκ. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 25 Κούρδοι. Στη Γερμανία, στην πόλη Χάλε, τρεις νεαροί νεοναζιστές χάραξαν τον αγγελωτό σταυρό στο πρόσωπο 17χρονου ανάπηρου κοριτσιού όταν αρνήθηκε να φωνάξει φασιστικά συνθήματα. Μια ματιά σε διεθνείς ειδήσεις με τη Ρένα Δημητρίου. Οι πλημμύρες στην Γαλλία έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Δεκάδες άνθρωποι στην περιοχή Καμάρκ προσπάθησαν να σταματήσουν τα ορμητικά νερά. 6.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Εξαιτίας της πυκνής ομίχλης έγινε καραμπόλα 70 αυτοκινήτων σε κεντρική οδική αρτηρία στη Βόρεια Γαλλία. Μία έγκυος λόγω του σοκ γέννησε πρόωρα ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Αλλιευτικό βυθίστηκε στα ανοιχτά του λιμανιού της Λισαβόνας λόγω βλάβης στις μηχανές του.
Δύο μέλη του πληρώματος πνίγηκαν και τριών αγνοείται η τύχη. Στο Σίδνεϊ το ψηλόβροχο ανακούφισε πυροσβέστες και κατοίκους της περιοχής. Η μεταβολή των καιρικών συνθήκων όμως δημιουργεί φόβους για αναζωπήρωση των πυρκαγιών που δεν έχουν σβήσει. Στο Ερεσούν στη Σουηδία έγιναν ταραχές γιατί πολλοί Δανείοι αλλά και Σουηδοί διαμαρτύρονται για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώνει τις δύο χώρες. Στην Νορβηγία ψαράδες απέκλεισαν με τα καΐκια τους λιμάνια και διαμαρτύρονται για τους κανονισμούς ψαρέματος. Στις νοτιοανατολικές ακτές της Ισλανδίας ένα παγόβουνο αναμένεται να μετακινηθεί κατά ένα χιλιόμετρο τις επόμενες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξετε την ΕΤΕΝΑ για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα. Καλησπέρα σας. Με τα στοιχεία που έχουμε συμπεραίνουμε ότι για αύριο θα έχουμε κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά ενισχυμένοι στα πελάγη, νότια άνεμη 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Να δούμε τώρα τον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων. Όπως βλέπετε υπάρχει ένα μέτωπο στην Ιταλία με ένα βαθμό ανατολικό χαμηλό. Αυτό κινείται ανατολικά και θα μας επηρεάσει. Και τώρα ο καιρός αναλυτικά. Έτσι σε όλη τη χώρα θα έχουμε νεφελώδη καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της βόρειας υπηρετικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 6 μέχρι 12 βαθμούς, στο Αιγαίο από 12 μέχρι 18 και στην υπόλοιπη χώρα από 9 μέχρι 15 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι παντού νότιοι, αρκετά ενισχυμένοι στα πελάγη, 6 και κατά τόπους 7 μποφόρ και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Πάντως προς το βράδυ θα ξασθενήσουν λίγο στο Ιόνιο. Και τώρα πάμε στις τοπικές προγνώσεις. Στην Αττική ο καιρός θα είναι εφελώδης με βροχή και πρόσχερη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι και εδώ νότιοι, 5 με 6 μποφόρ, αργότερα μετά το μεσημέρι θα ξασθενήσουν λίγο. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 10 μέχρι 15 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, συννεφιά με βροχή, άνεμοι νότιοι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην πόλη από 8 μέχρι 11 βαθμούς. Και τώρα να δούμε τον καιρό για την Πέμπτη. Και πάλι σε όλη τη χώρα θα έχουμε εφελώδη καιρό με βροχές και τοπικές καταιγίδες στα νότια. Πάντως, μετά το μεσημέρι θα αρχίσει η βαθμία, μια βελτίωση του καιρού πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και αργότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα είναι στη Βόρεια Ελλάδα, Βόρεια Ανατολική 5 με 6 μποφόρ, ενώ στη Νότια Ανατολική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Καλή σας νύχτα.